Ολοκληρώθηκε η 28η εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Επιμελητηρίου Καβάλας το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου στη Δημοτική Καπναποθήκη. Στο πλευρό των εθελοντών αιμοδοτών και η ελληνική ομάδα διάσωσης. Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Πραγματοποιείται σήμερα η 28η εθελοντική αιμοδοσία του Επιμελητηρίου Καβάλας στη Δημοτική Καπναποθήκη. Η προσέλευση είναι ικανοποιητική, όλα κυλούν ομαλά. Βλέπουμε για ακόμα μια φορά ότι τα μέλη μας και γενικά ο κόσμος δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο και βοηθά στην όλη κατάσταση που οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες αυτή την περίοδο και έρχεται και το καλοκαίρι που δυστυχώς θα μεγαλώσουν κι άλλο οι ανάγκες. Είμαστε κοντά στο τμήμα αιμοδοσίας, αυτός είναι ο στόχος και ο ρόλος του αιμοδοτικού συλλόγου, να βοηθάει από την πλευρά του να προσελκύει τον κόσμο να έρχονται να αιμοδοτούν. Είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα και περιμένουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι να έρθει και άλλος κόσμος που περιμένουμε να βοηθήσει να βάλει και αυτό το λιθαράκι του σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και πόσο μάλλον μετά από αυτή την μεγάλη καραντίνα περίπου των δύο μηνών που δεν γινόντουσαν αιμοδοσίες, έτσι τώρα είναι ακόμη περισσότερη η ανάγκη αίμα. Αυτό ακριβώς, 2 μήνες με όλα αυτά που ζήσαμε, είχε κακές συνέπειες να το πω έτσι και για την αιμοδοσία, πάνω υπήρχε έλλειψη, ευελπιστούμε να αρχίζουν να ανακαλύπτονται αυτές οι ανάγκες. Οπότε η παρουσία μας σήμερα εδώ είναι ακόμα πιο επιτακτική, πιο μεγάλη, ώστε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο σε όλη αυτή την κατάσταση. Και να πούμε εδώ στον κόσμο ότι τηρούνται και όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Τα μέτρα ασφαλείας τηρούνται κατά γράμμα. Πρέπει να είμαστε, για να μπορέσουμε να δώσουμε αίμα, πρέπει να είμαστε πρώτα εμείς οι ίδιοι υγιείς. Οπότε τηρούνται όλα τα μέτρα για εμάς τους ίδιους, για τους αιμοδότες μας και για το επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομείου που βρίσκεται εδώ και τηρεί όλη τη διαδικασία. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται εδώ και η ελληνική ομάδα διάσωσης στο πλευρό του επιμελητηρίου για μια ακόμη φορά για να τηρήσει όλους τους κανόνες. Όπως σε κάθε αιμοδοσία, έτσι και σε αυτή, να στηρίζουμε το επιμελητήριο, την ομάδα των αιμοδοτών του επιμελητηρίου και αιμοδοτώντας τα μέλη του Συλλόγου του Παραρτήματος Καβάλας, αλλά και παρέχοντας κάποια υγειονομική υποστήριξη, αν και εφόσον χρειαστεί, κάποιος αιμοδότης πάθει κάτι και χρειαστεί κάποιο τη βοήθειά μας. Εξάλλου, ένας σύλλογος βοηθάει τον άλλον, είναι εδώ για να αντιμετωπίσουμε όλα τα δύσκολα. Στην ουσία είμαστε κομμάτι του Αιμοδοτικού Συλλόγου του Επιμελητηρίου Καβάλας. Ανήκουμε σαν παράρτημα, είμαστε ενσωματωμένοι εκεί πέρα. Δεν έχουμε ξεχωριστό σύλλογο αιμοδοτών εμείς. Είμαστε τμήμα του επιμελητηρίου, του Αιμοδοτικού Συλλόγου του Επιμελητηρίου. Όπως το είπε ακριβώς ο κύριος Πολίτης, η ελληνική ομάδα διάσωσης του παράρτημα Καβάλας, δεν υπάρχει αιμοδοσία ή οποιαδήποτε εκδήλωση γίνει και να μην συμμετέχει προσφέροντας οποιαδήποτε βοήθεια και αν του ζητηθεί. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όπως είπατε και εσείς προηγουμένως πολύ σωστά, μόνο ενωμένοι μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι και να το μεγαλώσουμε αυτό το κάτι που πάμε να φτιάξουμε.